Κύριε Δήμαρχε, βέβαια επειδή τρέχει το θέμα και έχει παίξει πολύ στο ίντερνετ και σε τοπικές εφημερίδες, σχετικά με το κολυμβητήριο. Σχολιάστηκε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει, αλλά περιέργως δεν έχει γίνει. Βέβαια δεν αναφέρθηκαν στο όνομά σας, αλλά άφησα σε αναχμές ότι η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι, να προλάβει να φτιάξει το κολυμβητήριο. Λοιπόν, έχουν δίκιο να παραπονούνται οι δημότες για το κολυμβητήριο, διότι και εγώ είμαι παραπονούμενος για το κολυμβητήριο. Πρέπει να σας πω μετά την ανάλυση των καθηκόντων μας στο Δήμο από το 2011. Έχουμε καταβάλει προσπάθεια να λειτουργήσουμε το κολυμβητήριο. Πρέπει να σας πω ότι το κολυμβητήριο χτίστηκε σε μία έκταση που δεν ανήκει στο Δήμο. Το μισό οικόπεδο που είναι κτισμένο το κολυμβητήριο ανήκει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και το άλλο μισό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταβάλουμε προσπάθεια από το 2011, αλλά δεν έχει αποδώσει. Είναι τα υπουργεία τα οποία δεν μας εξυπηρετούν, είναι η δυσκινησία που υπάρχει στους εργαζομένους στα υπουργεία και έτσι δεν καταφέραμε να λειτουργήσουμε μέχρι σήμερα το κολυμβητήριο. Δεν σας κρύβω ότι όταν ήμουν νομάρχης, κατάφερα να βγάλω άδεια οικοδομής για το κολυμβητήριο, διότι δεν είχε ούτε άδεια οικοδομής το κολυμβητήριο, πρέπει να το γνωρίζετε. Αλλά για την άδεια λειτουργίας απαιτείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή απαιτείται ένα έγγραφο που να δηλώνει, να αποδεικνύει ότι η έκταση που είναι εκτισμένο το κολυμβητήριο ανήκει στον Δήμο. Αυτή η έκταση πραγματικά, όπως σας είπα, δεν ανήκει στον Δήμο. Πέρα από αυτό όμως, τώρα προέκυψε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που είχαμε το προηγούμενο, δηλαδή που ανήκαν αυτές οι εκτάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η έκταση που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον έχει μπει στο υπερταμείο. Εφόσον είναι στο υπερταμείο, πλέον δεν μπορεί να παραχωρηθεί στον Δήμο. Ήδη έχω κάνει ενέργειες. Έχω αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Έχω στείλει έγγραφα πάρα πολλά στα αρμόδια Υπουργεία. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Όπως είμαστε έτοιμοι και για να κατασκευάσουμε ένα νηπιαγωγείο κάτω από τα ΣΟΑ. Η έκταση αυτή είχε παραχωρηθεί στο στρατό για να κατασκευάσουν κατοικίες των αξιωματικών. Κατασκεύασε ο στρατός σε ένα τμήμα της έκτασης αυτής κατοικίες των αξιωματικών, το υπόλοιπο τμήμα δεν το χρησιμοποίησε. Και μάλιστα κάναμε αίτημα προστογές να μας παραχωρήσει την έκταση αυτή για να κάνουμε ανέγερση ενός νηπιαγωγείου και ενός βρεφονηπιακού σταθμού που έχουμε απόλυτα ανάγκη και που έχουμε τις μελέτες και μπορούν να τα ακούν στα προγράμματα. Ήδη πριν δύο μήνες είχα συνάντηση με αρμόδιους υπαλλήλους που είχαν έρθει εδώ από τη Φλόρινα, που είναι από το αρμόδιο γραφείο που ασχολείται με τα κίνητα του στρατού και την αξιοποίηση των κίνητων του στρατού, και τους έθεσα το θέμα του συγκεκριμένο. Είδα μια θετική στάση από τους εργαζόμενους αυτούς στο στρατό που είναι στο ΓΕΣ. Ελπίζομαι να ευωδώσει και αυτή η υπόθεση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το έργο. Αλλά για το κολυμβητήριο ισχύει αυτό που σας είπα. Και εμείς θέλουμε να το λειτουργήσουμε και εύχομαι ο επόμενος Δήμαρχος να τα καταφέρει και θα είμαστε στο πλευρό του να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Τα ρόλο του μέσα το κολυμβητήριο. Βλάβες, στο χώρο. Διότι όταν παραβιάστηκε κάποια στιγμή ο χώρος, τακτοποιήθηκε και ασφαλίστηκε ξανά. Η μόνη βλάβη που έχει αυτή τη στιγμή το κολυμβητήριο είναι η καμινάδα που έχει χαλάσει εξωτερική. Διότι επειδή δεν χρησιμοποιείται, δεν είναι ακίνητο του Δήμου, δεν θεωρείται ακίνητο του Δήμου. Διότι το υπερκείμενο ανήκει στο υποκείμενο. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο χώρο. Και αυτό που γνωρίζω εγώ έχει χαλάσει μόνο η καμινάδα. Όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Και δεν σας κρύβω ότι για το κολυμβητήριο είχαμε ετοιμάσει και μελέτες, έτοιμες μελέτες, που θα μπορούσαμε να εντάξουμε το κολυμβητήριο σε προγράμματα για να κάνουμε γεωθερμία. Επίσης για να κάνουμε και πάνελ κοινού αέρος για να ζεσταίνουμε το νερό. Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή αυτά που λέγανε ότι το κόστος της θέρμανσης του νερού είναι μεγάλο, δεν είναι πραγματικότητα.